Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα, θέμα που σας απασχολεί, κάθε ερώτηση την οποία έχετε, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλετε και μας στέλνετε μέσα στη διεύθυνση την οποία τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας με email. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με την ερώτηση του αγαπητού Τζίμι από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Διαβάζω. Το όνομά μου είναι Τζιμ από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας στην πρώτη μου ερώτηση γύρω από το Άγιο Πνεύμα. Τώρα έχω ακόμη μία ερώτηση. Στην Ευαγγελική Εκκλησία έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα και ρωτάω διότι δεν μιλούν ξένες γλώσσες εν Πνεύματι Αγίω. Ακόμη στην Ευαγγελική Εκκλησία λέγουν ότι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Κύριος να σας ευλογήσει. Ναι, αγαπητέ Τζίμι, το ζήτημα, το θέμα, το ερώτημα είναι γύρω από το Άγιο Πνεύμα, όπου το Άγιο Πνεύμα είναι γνωστό ότι είναι το τρίτο πρόσωπο του Θεού. Είναι τρεις οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε πάρα πολλά γύρω από το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα, την τελευταία μέρα, πριν φύγει για να σταυρωθεί, πριν τον συλλάβουνε, όταν είπε στους μαθητάς ότι εγώ πάω και εκεί που πάω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, τρόμαξαν, ταράχτηκαν και του είπαν γιατί, και μάλιστα ο Πέτρος είπε ότι εγώ θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Ο Κύριος όμως είπε ότι ο διάβολος αποφάσισε να σε κοσκινήσει και να ξέρει ότι πριν ξημερώσει και πριν λαλήσει ο Αλέκτορ εσύ θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Και τότε τους περιέγραψε τη συνέχεια. Εάν με αγαπάτε, διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και το 15 εδάφιο. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και, θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν στον αιώνα, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, γιατί, διότι μένει μαζί σας και μέσα σας θα έλθει. Συνεχίζει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Λίγο ακόμη και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, εσείς όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Στο 26 εδάφιο δε ακόμη λέει «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα πέμψει ο Πατέρας μου εν το ονόματί μου, εκείνος θα σας διδάξει και θα σας υπενθυμίσει τα πάντα». Όταν λοιπόν εγώ θα φύγω, θα με συλλάβουνε, θα με σταυρώσουνε, θα με θανατώσουνε, την τρίτη μέρα ο Πατέρας μου θα με αναστήσει, θα διέλθω τους ουρανούς και θα σταθώ εκ δεξιών του Πατρός, μεσητεύων σαν παράκλητος στον ουρανό υπέρ ημών. Εδώ κάτω στη γη θα έχετε άλλον παράκλητον, ο ένας παράκλητος θα είναι ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό που μεσητεύει, παρακαλεί προς τον Πατέρα για μας, και άλλος παράκλητος εδώ στη γη, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει σε εσάς, το γνωρίζετε, μένει μαζί σας και μέσα σας θέλει έλθει. Αυτός θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα. Θα σας διδάσκει και θα σας υπενθυμίζει τη διδασκαλία τη δική μου, λέει ο Χριστός. Μάλιστα, αλλού λέει μην προμελετάτε όταν θα σας καλέσουν για να απολογηθείτε τι θα πείτε, γιατί εκείνη την ώρα ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας διδάσκει τι πρέπει να λαλήσετε. Και επίσης λέει μην προμελετάτε, γιατί
Το Πνεύμα του Άγιο θα μιλάει μέσα από σας όταν θα βρεθείτε στην ανάγκη και στη δυσκολία της απολογίας σας. Αυτός λοιπόν θα σας διδάξει και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα. Ακόμη, στο 15 κεφάλαιο, διαβάζω από το 26 εδάφιο, «Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα στείλω προς εσάς από τον Πατέρα μου, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού». Δεν θα μαρτυρείτε εσείς λοιπόν περί εμού, αλλά εκείνος που θα κατοικεί μέσα σας όταν εγώ θα τον στείλω. «Συμφέρει δε εις εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω εγώ», λέγει ο Χριστός, «ο Παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Μόνο όταν απέλθω εγώ, τότε θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς». Άρα λοιπόν, σας συμφέρει να σταυρωθώ, γιατί ανησύγησαν, είχαν μεγάλη αγωνία. Όταν έμαθαν ότι φεύγει, όταν τους είπε ότι την τρίτη μέρα, συγγνώμη, ότι θα συλληφθεί, θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, και ο Κύριος μας τους είπε, «Εγώ την αλήθεια σας λέγω ότι συμφέρει, σας συμφέρει να φύγω εγώ σαν Υιός του ανθρώπου από ανάμεσά σας, για να έλθει άλλος Παράκλητος για σας, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα είναι πάντοτε μαζί σας και θα κατοικεί μέσα σας». Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας». Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο, όταν θα έλθει μέσα σας, μέσα από σας, θα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και πολυκρίσεως. Και μάλιστα στο 13 εδάφιο του 16ου κεφαλαίου λέγει, «Όταν θα έλθει λοιπόν εκείνος και θα κατοικήσει μέσα σας, πρώτον, αυτός θα σας οδηγήσει εις πάθησαν την αλήθεια, διότι δεν θα λαλήσει από τα δικά του αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει παρά του Πατρός, αυτά θα σας λαλήσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα και θα δοξάσει εμένα, γιατί εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσάς». Άρα λοιπόν, όταν ο Χριστός έφυγε από τους μαθητάς, έστειλε στους μαθητάς, και μάλιστα την Πεντηκοστή ημέρα, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, στους μαθητάς οι οποίοι περίμεναν, και θα το δούμε αυτό, έστειλε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Όταν όμως πέθανε και αναισθήθη, είπε, και διαβάζω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου προς ημάς, σεις δε καθίσατε εν πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμην εξύψους». Άρα τους μίλησε για μια υπόσχεση του Πατέρα. Δεν πήρε γραμμένη στον Ιωήλ, «Τέσσερις χάτες ημέρες θέλω ευχή από το Πνεύματός μου, επί πάσαν σάρκαν» κλπ. Ο ίδιος δε ο Κύριος, αναφερόμενος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον στους μαθητάς του, διαβάζω από το κεφάλαιο Ζήτα, 7, 37 εδάφιο. «Κατά δε την τελευταία ημέραν την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, ως της πιστεύει σε με, καθώς είπεν η γραφή, ποταμίδα το ζώντος θέλου συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνος οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς Χριστός έτη δεν εδοξάστηκε». Δεν ήταν δεδομένο το Πνεύμα το Άγιο, δοσμένο το Πνεύμα το Άγιο στους μαθητάς, γιατί δεν είχε δοξαστεί ακόμη ο Χριστός, που δοξάστηκε με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και περιέγραψε ότι «ποταμί είδα το ζώντος θέλου συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Μάλιστα, όταν αναστήθηκε, είπε προς αυτούς ο Ιησούς στο κεφάλαιο Κάπα και το 21 εδάφιο, «Ειρήνη ημίν,
καθώς με απέστειλε ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο επών ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, τότε άρχισε ο Θεός να εργάζεται την αναγέννηση του ανθρώπου, που όπως έχει περιγράψει ο Κύριος μας στον Νικόδημο, καταρχάς λέγει, απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Μιλάει λοιπόν για την αναγέννηση, η οποία έρχεται στον άνθρωπο από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Ο Πατέρας αναγεννάει, μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, διαβάζω από το 3 εδάφιο, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύν έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν άφθαρτων, αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς. Ο Πατέρας λοιπόν μας αναγεννάει με το Λόγο του τον Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο, εξίδατος και πνεύματος, και περιγράφει στην επιστολή του προς Οφυσίους το εξίδατος, να το διαβάσουμε και αυτό. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Εφεσίους, το κεφάλαιο 5 και διαβάζω. εδάφιο. Οι άνδρες, αγαπάτε τα σε γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, διαναγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του Λόγου του Θεού. Εξίδατος λοιπόν το λουτρό του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπο, εξίδατος και πνεύματος, αναγεννάται ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε λαμβάνει Πνεύμα Άγιο και μάλιστα το περιγράφει στην επιστολή του προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας «Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Γιατί όσοι είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα τους, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες». Όταν λοιπόν ο Θεός αναγεννήσει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αναγεννάται, όπως είπαμε, το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, καθώς είπε στους μαθητάς, ενεφύσισε εις αυτούς μετά την Αναστασή του και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που όπως τον διαβάσαμε είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πρώτης, εγκράτεια. Έχει τον καρπό λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου, επειδή ακριβώς έχει και το Πνεύμα το Άγιο. Όμως πέραν τούτου, ο Θεός έχει δώσει και άλλα πράγματα. Έχει υποσχεθεί, έχει αποκαλύψει ο Ιησούς Χριστός την επαγγελία του Πατρός, την οποία περιγράφει πέραν των άλλων στις πράξεις των Αποστόλων, ο Λόγος του Θεού, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγοντας, μάλλον πριν από αυτό, πριν δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα, τις πρώτες 40 μέρες ενώ ο Κύριος μας ήταν ανάμεσα στους μαθητάς, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο, το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, το μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόβηλε περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει. Μέχρι τις ημέρες καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολή εις τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξεν. Εις τους οποίους και φανέρωσε αυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρες και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων,
δια να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίον οικούσατε, είπε παρέ μου, διότι ο μεν Ιωάννης εβάφτισε εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου, ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. 40 μέρες λοιπόν αναγεννημένοι οι μαθητές απολάμβαναν την παρουσία του αναστημένου Ιησού Χριστού, ο οποίος τους περιέγραφε και τους αποκάλυπτε ότι θα έλθει σε αυτούς εάν μείνουν στα Ιεροσόλυμα, προσμένοντες και εξητούντες, θα έρθει σε αυτούς η επαγγελία του Πατρός, θα λάβουν δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι γεγραμμένο, σεις ο Ιωάννης μεν βάφτισε εν ύδατι, σεις όμως θα βαφτιστείτε εν Πνεύματι Αγίου, ουχή μετά πολλά ταύτας ημέρας, και πράγματι έγινε την πεντηκοστή ημέρα. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες ρώτησαν αυτόν, «Κύριε τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ», είπε δε προς αυτούς. «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο πατέρας έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία, αλλά εσείς θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον εφημάς», η επαγγελία δηλαδή του Πατρός, «και τότε θα είσαστε σε μένα μάρτυρες και στην Ιεροσόλυμα και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια έως το εσχάτου της γης». Άρα λοιπόν ο Κύριος μας στους αναγεννημένους από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο που είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο όταν τους είπε, όταν ενεφύσισε σε αυτούς και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο, τους υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή ποταμί υδατος ζώντος θα ρεύσουσι εκ της κοιλίας σας, και περιέγραφε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο δεν είχαν λάβει ακόμη οι μαθητές, γιατί δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός. Οι μαθητές πιστοί, όταν ανελήφθη ο Ιησούς Χριστός, έμειναν στα Ιεροσόλυμα, περιμένοντας την επαγγελία του Πατρός 10 ημέρες. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός το δίνει στους πιστεύοντας, στους πειθαρχούντας, στους εξητούντας. Αυτοί λοιπόν μείνανε 10 μέρες στο ανώγιο της Πεντηκοστής, πιστεύοντες στο Λόγο του Χριστού για την επαγγελία και την αποστολή του Πνεύματος του Αγίου, πειθαρχούντες στο Λόγο του Θεού, έκαναν τακτοποίηση, και ενώ ο Ιούδας είχε φύγει αντικατέστησαν τη θέση του, την επισκοπή του έδωσαν με κλήρο στο Ματθία, και προφανώς εξητούντες, χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, εξητούντες το Πνεύμα το Άγιο όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Τελικά μείνανε 120. Ο Κύριος απεκαλύφθη αναισθημένος σε πάνω από 500 ανθρώπους. 500 και επέκειναν, λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν γνωρίζουμε πόσοι ξεκίνησαν το δεκαήμερο αγώνα εξήτησης και προσμονής, προσκαρτέρησης της επαγγελίας του Πατρός που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι την πεντηκοστή ημέρα, 10 μέρες δηλαδή μετά την Ανάληψη, 50 δηλαδή μέρες μετά την Ανάσταση, λέγει η Γραφή ότι εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι, και φάνησαν σε αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών, και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έριξαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς. Έγινε υπέροχη αυτή επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, το πρώτο βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και πυρή, καθώς υποσχέθηκε ο Χριστός. Και το σημείο ότι οι άνθρωποι έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όπως θα δούμε και παρακάτω, ήταν να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν. Όταν δε οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και άκουγαν 120 ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, απόρρισαν και ερώτησαν τι σημαίνει τούτο. Και ο Απόστολος Πέτρος βγήκε και κήρυξε το πρώτο διαπνεύματος Αγίου κήρυγμά του, λέγοντας
ότι αυτό το οποίο βλέπετε είναι το γεγραμμένον δια προφήτου Ιωήλ και μάλιστα το ρηθέν λέει η γραφή δια πνεύματος Αγίου του προφήτου Ιωήλ ότι εν τέσσερις χάτες ημέρες λέγει ο Θεός θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θέλω σου προφητεύσει η ιή σας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας θέλουν συνδιοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί ενύπνια. Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, το βάφτισμα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Όμως συνεχίζεται και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, όπου είναι η πρώιμος βροχή με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και η όψιμος βροχή με την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, για την οποία είναι και γραμμένο. Και έτη και ακόμη, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, τις έσχατες ημέρες, θέλω και από του πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού είναι γεγραμμένο από τον Ιωήλ τον προφήτη η έκχυση του Αγίου Πνεύματος τόσο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία όσο και στην εσχάτη Αποστολική Εκκλησία με χαρακτηριστικό γνώρισμα το να μιλούν οι άνθρωποι ξένες γλώσσες και να προφητεύουν. Στο τέλος λοιπόν του κηρύγματος αυτού, όταν άκουσαν το Λόγο του Θεού οι παρευρισκόμενοι στα Ιεροσόλυμα την πεντηκοστή ημέρα, ήλθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε ένα άνδρες αδελφοί και ο Απόστολος Πέτρος καθαρά, ξάστερα, περιέγραψε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι συμπεπυκνωμένο σε τρεις προτάσεις. Πρώτον, μετανοήσατε. Δεύτερον, ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και τρίτον, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία του Θεού και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και πράγματι, μετά τις πρώτες απειλές των μαθητών που κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού και σώθηκαν 3.000 και 4.000 και 5.000 άνθρωποι πίστεψαν και προστέθηκαν στην Εκκλησία του Χριστού μετά τις πρώτες απειλές, αφού μαζεύτηκαν και προσευχήθηκαν στον Θεό λέγοντας «Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός ο οποίος έκαμε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, ο οποίος είπες «Δια του στόματος του Δαβίδ του παιδός σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια» κλπ. Κλπ. Και ζητάνε «Και τώρα Κύριε, βλέψον εις τα σπαπηλάς αυτών και δώσε εις τους δούλους σου να λαλώσει τον λόγον με τα πάσης παρησίας, εκτείνον την χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού». Σε αυτή λοιπόν την προσευχή ανταποκρίθηκε ο Θεός με σεισμό, καθώς είναι γεγραμμένο στο 31 εδάφιο, «Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύμα το Αγίου και ελάλουν το λόγον του Θεού με τα παρησίας». Καθώς λοιπόν είχε υποσχεθεί ο Κύριός μας ότι «αλλά να περιμένουν την επαγγελία του παντρός όπως διαβάσαμε τον οποίον ακούσατε παρεμού, διότι ο μεν Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατις, εις όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας, και θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ' ημάς, και τότε θα είσαστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και μες του εσχάτου της γης». Όπως διαβάσαμε λοιπόν και στο κεφάλαιο Δέλτα, και ελάλουν το Λόγον του Θεού με τα παρησίας. Όμως το Πνεύμα το Άγιο δεν εδόθη μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής, ούτε στους πρώτους 5.000 πιστούς οι οποίοι έφτασαν. Πολύ αργότερα, μετά τον πρώτο διωγμό και τον θάνατο του Στεφάνου, του πρωτομάρτυρος, όταν ο Φίλιππος βρέθηκε στη Σαμάρια και εκεί εκήρυτε το Λόγο του Θεού και τα περί του Ιησού Χριστού,
όσοι άκουσαν επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ευαυτίζοντο δε εν ύδατι και άνδρες και γυναίκες. Αφού όμως άκουσαν, 14 εδάφιο, αφού όμως άκουσαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια εδέχθη τον Λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννη, ήτινες, καταβάντες, προσευχήθησαν περί αυτών διαναλάβωση Πνεύμα Άγιο. Διότι δεν είχε επιπέσει ακόμη η σουδένα εξ αυτών, παρόλο που ήταν αναγεννημένη και βαφτισμένη εν ύδατη. Γιατί κανένας βέβαια δεν βαφτίζεται και κανέναν δεν βαφτίζουν οι δούλοι του Θεού αν δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει αλλάξει η ζωή του, δεν έχει πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Δεν ήταν όμως στη Σαμάρια ακόμη δοσμένο, δεν είχε πέσει το Πνεύμα το Άγιο, αν και είχαν αναγεννηθεί, όπως είναι αδελφοί μας οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι είναι αναγεννημένοι και έχουν βαφτιστεί εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών. Διαβάζω λοιπόν πάλι στο 16 εδάφιο, διότι δεν είχε νέτι επιπέσει επί ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαυτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιο. Αλλά λίγο αργότερα, όταν ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο οδήγησε τον Πέτρο, τον Απόστολο, στο σπίτι του Κορνήλιου, του εθνικού, του εκατόνταρχου, όπου ήταν απειγορευμένο τότε στους Ιουδαίους και στους Ισραηλίτες να πάνε σε σπίτι εθνικού, γιατί έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, όμως ο Κύριος ήρθε να επεκτείνει τα όρια του Μωσαϊκού νόμου με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να αποστείλει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλα τα έθνη, όπως ήταν και γραμμένο βέβαια. Και έτσι ο Πέτρος βρέθηκε με πρόσκληση από τον Κορνήλιο, ο οποίος ειδοποιηθείς Θεόθεν προσκάλεσε τον Απόστολο Πέτρο, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων, 44 εδάφιο. Ενώ ακόμη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα σου ακούντας των λόγων και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη και επί τα έθνη. Και πώς το κατάλαβαν? Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Ακούγοντας λοιπόν αυτούς να μιλάνε γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό, συνειδητοποίησαν, αντελήφθησαν ότι το Πνεύμα το Άγιο Θεός το απέστειλε διά του Ιησού Χριστού και στους εθνικούς, σε αυτούς οι οποίοι σαν ακούοντες το Λόγο του Θεού, από τον Απόστολο Πέτρο. Και όταν τους βάφτισε ο Χριστός μας δια Πνεύματος Αγίου, εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, τότε ο Απόστολος Παύλος απεκρίθη προς αυτούς και είπε, μήπως δύνατε τις να εμποδίσει το είδωρ ώστε να βαφτιστώσει και ούτι ήτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εινείς. Όπως το λάβαμε εμείς, έτσι το έλαβαν και αυτοί. Και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσει στο όνομα του Κυρίου εις άφεση αμαρτιών. Αλλά και αργότερα, όταν αντέδρασαν οι άλλοι Απόστολοι και αδελφοί στα Ιεροσόλυμα, καθώς έμαθαν ότι ο Απόστολος Πέτρος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στα έθνη, τότε στην απολογία του ο Απόστολος Πέτρος είπε, και ενώ, 15 εδάφιο, Ιωτα Α κεφάλαιο, και ενώ ήρχισαν να λαλώ προς αυτούς, το Πνεύμα το Άγιον επήλθεν επ' αυτούς, καθώς και εφημάς καταρχάς. Τότε ενεθυμήθην το λόγο του Κυρίου ότι έλεγεν, ο Ιωάννης μεν εβάφτισε εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, εγώ τι είμαι ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω το Θεό. Άρα σε αυτούς που πίστεψαν στην οικογένεια και στον οίκον στο σπίτι του Κορνήλιου, σε αυτούς που πίστεψαν στον Χριστό και στα λόγια του, ο Ιησούς Χριστός έστειλε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την επαγγελία του Πατρός και μάλιστα την ίσιν
δωρεάν την ίση μερίδαν. Όπως λέγει, αν λοιπόν ο Θεός έδωκε εις αυτούς την ίση δωρεάν. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς έκανε σε εμάς την 50η ημέρα, στους 120 που πιστέψαμε στον Χριστό, πειθαρχήσαμε στο Λόγο του Θεού και εξητήσαμε το Πνεύμα το Άγιο, την ίδια δωρεά έδωκε ο Θεός και την ημέρα του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου στον Κορνήλιο και σε όλο τον οίκο του. Και ποιο ήταν το σημείο που βεβαίωσε τους εκπεριτομείς πιστούς που ήταν μαζί και ακολουθούσαν τον Απόστολο Πέτρο, ήταν ότι ελάλουν, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Αλλά και αργότερα, όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Κόρινθο, αφού επέρασε τα ανατολικά μέρη, έφτασε και στην Έφεσο. Διαβάζω από το Ιωταθήτα κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων. «Και ευρών την ας μαθητάς», είπε προς αυτούς, «ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε». Δεν είπε προς αυτόν, «αλλά ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε». Και είπε προς αυτούς ο Απόστολος Παύλος, «εις τι λοιπόν ευαυτίστητε, δεν ευαυτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς λέγεται λοιπόν ότι δεν γνωρίζετε περί Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν είπαν ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον ακούσαμε? Πώς λοιπόν δεν ακούσατε? Δεν βαφτίστηκε κατά την εντολή του Χριστού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος?» Και αυτοί απάντησαν, «όχι, εμείς βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος τότε, «ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάφτισμα μετανοίας λέγον προς τον λαό να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε αυτοί εβαφτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθεν το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς και λάλουν γλώσσας και προεφύτευον». Είναι λοιπόν σαφές, αγαπητέ αδελφέ Τζίμι από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, ότι όταν ο άνθρωπος δεχθεί τον Χριστό, ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατέρας τον αναγεννάει με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Θα λέγαμε ότι αυτό το ποτήρι έχει νερό. Είμαστε όλοι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το έργο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει ότι τώρα που πιστεύσατε στον Χριστό, πειθαρχήστε στο Λόγο Του, εξητούτε στο Πνεύμα το Άγιο, και ο Ιωάννης μεν εμβάφτισε εν ύδατη, εσείς όμως θα βαφτιστείτε εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος στην επαγγελία του Πατρός, η οποία εκδηλώνεται, καθώς είναι γεγραμμένο, «ποταμίδωτος ζώντος θέλουσε εκρεύσει εκ της κοιλίας σας», ρεύσει εκ της κοιλίας σας, εκδηλώνεται με αυτή τη δύναμη που βγαίνει από την κοιλιά του ανθρώπου και εκφράζεται με γλώσσες αγνώριστες, με γλώσσες ξένες, και ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή που βαφτίστηκε, που βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, έχει μία χαρά ανεκλάλητο, μοναδική, την οποία του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Έχει γλώσσες πολλές και μερικές φορές και προφητεία, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, έχει δύναμη, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει σε εσάς. Και δια Πνεύματος Αγίου πια αρχίζει μια καινούργια ζωή, ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος όπως την πρώτη φορά που βαφτίστηκε επλήστη Πνεύματος Αγίου, έτσι και στη συνέχεια πληρούται Πνεύματος Αγίου, μιλώντας γλώσσες πνευματικές, γλώσσες αγνώριστες δια Πνεύματος Αγίου, και μας βεβαιώνει και ακόμη ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Διαβάζω, «ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στας ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρεν την χάνει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εν την χάνει υπέρ των Αγίων». Άρα λοιπόν, για τις αδυναμίες μας
πληρούμεθα πνεύμα το Αγίου και το πνεύμα το Άγιο υπέρ μεσιτεύει σαν παράκλητος εδώ στη γη προς τον Πατέρα για μας. Αρχίζει λοιπόν μια νέα ζωή για τον αναγεννημένο, όπου ο οποίος έλαβε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μια νέα ζωή με δύναμη, αλλά και με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο εις την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, περί δε των πνευματικών αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε, καθώς ξέρετε ότι ήσασταν κάποτε εθνικοί σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα, δια τούτο σας γνωστοποιώ, ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού, λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Και προχωράει πώς εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων και μέσα στην Εκκλησία. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως είναι το αυτό. Είναι δε διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός. Ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο Θεός λοιπόν, ο ενεργών τα πάντα εν πάση, ο Τριαδικός εργάζεται με τα ενεργήματα τα δικά του ο ίδιος ο Πατέρας, εργάζεται με τις διακονίες που θέτει μέσα στην Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να καταντήσουν όλοι οι Άγιοι στην ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν δίδει τις διακονίες, όπου μέσα από τις διακονίες ο Χριστός διδάσκαλος και καθηγητής καταρτίζει τους μαθητάς του Χριστού, καταρτίζει το λαό του Θεού για να φτάσουν στην ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορούν να υπηρετούν, να διακονούν, αλλά και να έρχεται και η οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου και πυρί ο άνθρωπος, καθώς είπε ο Χριστός, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, και είπαμε το είπε στους αναγεννημένους, και τότε θα είστε μαρτυρές μου, τότε θα έχετε τις διακονίες, Απόστολος, Προφήτης, Ευαγγελιστής, ποιμένας και διδάσκαλος. Τότε θα σας χρησιμοποιεί ο Χριστός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την οποία θα λάβετε όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Αλλά επίσης στην Εκκλησία του Χριστού εργάζεται και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, με διαιρέσεις χαρισμάτων που τις δίδει ο Παράκλητος σε ανθρώπους για την οικοδομή της Εκκλησίας, για την παρηγοριά της Εκκλησίας και για την προτροπή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ο Πατέρας εργάζεται με ενεργήματα μέσα στην Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός εργάζεται με τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου προς οικοδομή της Εκκλησίας. Και είπαμε και επαναλαμβάνουμε ότι οι διακονίες δίδονται προς καταρτισμό των πιστών της Εκκλησίας. Τα δε ενεργήματα τα ενεργεί ο Θεός για τη δύναμη, για τις υποσχέσεις, να το διαβάσουμε μάλιστα από μέσα, πώς εργάζεται ο Θεός με τα ενεργήματά του, ο Πατέρας, για να το ολοκληρώσουμε. Διαβάζω λοιπόν από την Επιστολή προς Εφεσίους την πρώτη, 15 εδάφιο, «Δια τούτο και εγώ, δεν πάβω με ευχαριστών το Θεό υπερ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή τους νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλησεώς σας και ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού προς Αγίους και τι είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς, τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους ισχύως αυτού». Άρα ο Θεός εργάζεται με το να μας αποκαλύπτει δια Πνεύματος Αγίου ποια είναι η ελπίδα της προσκλησεώς μας με την αναγέννηση, προσκληθήκαμε
σε μια ελπίδα ζώσα, Αγία, που είναι η κληρονομιά μας, η Αγία, η Αμάραντος, η Καθαρά, η Αμίαντος, υπεφυλαγμένη στους ουρανούς δια ημάς πρώτον. Δεύτερον, ποιος είναι, θα μας αποκαλύψει ο Θεός με τα ενεργήματά Του, ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ποια είναι η κληρονομιά μας, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας που θα κληρονομήσουμε εμείς αν μείνουμε μέχρι τέλους Άγιοι στον Κύριό μας. Και τέλος, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Πατέρα προς εμάς τους πιστεύοντας, που είναι το ίδιο κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού με την οποία ενήργησε στο Χριστό και ανέστησε Αυτόν εκ των νεκρών και κάθισε Αυτόν εκ δεξιών της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Με τη δύναμη λοιπόν που ο Πατέρας Θεός ανέστησε εν τη δικαιοσύνη Του τον αναμάρτητο και αδίκως θανατοθέντα Ιησούν τον Ναζωραίο, με την ίδια δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που τον ανέστησε, πρώτον, που τον εκάθισε στα δεξιά Του στα επουράνια, δεύτερον, που τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας, τρίτον, και υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο στον αιώνα τούτο, αλλά και στο μέλλοντα, και επιπλέον, καθώς τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων στην εξουσία, αυτές οι δυνάμεις με τις οποίες εργάστηκε ο Πατέρας Θεός για τον Χριστό, με αυτά τα ενεργήματα εργάζεται και στη ζωή μας, χαριζοντάς μας αναγέννηση, χαριζοντάς μας ζωή αναστάσεως, δίνοντάς μας εξουσία να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και δίνοντάς μας τη δύναμη να διατηρηθούμε μέχρι το τέλος έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που ο αναγεννημένος άνθρωπος πιστέψει στην επαγγελία του Πατρός, πειθαρχήσει στο Λόγο του Θεού, εξητώντας τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ο Κύριος έρχεται, τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και τότε, ενώ ο αναγεννημένος έχει Πνεύμα Άγιο, μετατρέπεται σε πηγή ύδατος ζώντος που εξέρχεται μέσα από την κοιλιά του με γλώσσες. Εδώ, για να βοηθήσω λίγο, από μια εμπειρία που συνέβη σε έναν, πριν από αρκετά χρόνια, σε έναν παλιό αγαπητό αδελφό ευαγγελικό γέροντα, ο οποίος πλησίασε κάποιον αδελφό που μόλις είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, το έμαθε, τον αγαπούσε, τον εμπιστευόταν, όπως και ο νέος αδελφός αγαπούσε και εμπιστευόταν πολύ τον παππού, και του είπε, πες μου τώρα που εσύ λες ότι έλαβες τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και μιλάς ξένες γλώσσες, γιατί τις χρειάζομαι. Και ο νέος τότε αδερφός του απάντησε, δεν ξέρω να σου πω, αλλά ένα ξέρω, ότι ο Θεός που σ' αγαπάει και που τον αγαπάς και που ζεις για αυτόν όλη σου τη ζωή, αν τον ρωτήσεις θα σου απαντήσει. Άπειρος ήταν ο αδερφός και ταπεινά αυτό βρήκε μόνο να απαντήσει. Και πράγματι, μετά από αρκετές μέρες επισκέφθηκε πάλι ο παππούς, συνάντησε πάλι ο παππούς τον νέο αδελφό και του είπε, τώρα ξέρω. Και εξήγησε. Στον ύπνο μου επισκέφθηκε ο Θεός με ένα ωραίο ενύπνιο και βρέθηκα στο σπίτι το πατρικό μου όταν ήμουν παιδί. Στο χωριό μου. Εκεί στο σπίτι μου είχαμε ένα πηγάδι το οποίο ο πατέρας μου το φρόντισε πάρα πολύ, γιατί μέσα από αυτό πίναμε, μαγειρεύαμε, πλαινόμαστε, ζούσαμε. Το είχε πάντοτε σκεπασμένο, ήταν μαγκανοπήγαδο με κουβά
το σκέπαζε προσεκτικά, το σφράγιζε, θα τολμούσα να πω, είπε, για να μην μπουν μέσα σκουπίδια ή και κανένα ζώο να μην πέσει μέσα και χαλάσει το νερό. Στο ενίπνιό μου λοιπόν βρέθηκα εκεί και από μακριά είδα το πηγάδι του σπιτιού μας, το οποίο ήταν ξεσκέπαστο. Ανησύχησα, έτρεξα, κοίταξα μέσα και βρήκα ολόβρωμα το πηγάδι. Φύλλα, σκουπίδια, χαρτιά, ολόβρωμα. Στενοχωρήθηκα στον ύπνο πάρα πολύ. Προσπάθησα με το μαγκανοπήγαδο και τον κουβά να το καθαρίσω. Με το μαγκάνι, συγγνώμη, και τον κουβά να το καθαρίσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Απελπίστηκα, απογοητεύτηκα και σήκωσα το βλέμμα μου στον ουρανό και είπα, Θεέ μου, πώς θα καθαριστεί το πηγάδι αυτό. Και ενώ προσευχόμουν, άκουσα ένα υπόκουφο θόρυβο μέσα στο πηγάδι, κοίταξα και είδα το νερό να ανεβαίνει. Ανέβαινε, 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 ξεχύλισε και σε ένα δευτερόλεπτο καθαρίστηκε. Γιατί όλα τα σκουπίδια φύγαν, καθώς το νερό έτρεχε γύρω-γύρω από το ποτάμι, από το πηγάδι, από τον τοίχο του πηγαδιού. Και τότε κατάλαβα τι σημαίνει ποταμίδα το ζώντος, θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σας. Άλλο να έχει το ποτήρι αυτό νερό και άλλο εδώ να υπάρχει μια πηγή που να τρέχει συνεχόμενα είδωρ ζών, το είδωρ, τα ύδατα, τα ζώντα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό και εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή για να καταλάβω τη διαφορά, αλλά εκείνος το οποίο στεκόμαστε και εμπιστευόμαστε είναι ο Λόγος του Θεού. Στο Λόγο του Θεού λοιπόν είναι πεντακάθαρο ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και στους μαθητάς τους αναγεννημένους δια της Αναστάσεώς του υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός και ο Πατέρας απέστειλε το Πνεύμα το Άγιο το εκ του Πατρός εκπορευόμενον δια του Ιησού Χριστού και εκδηλώθηκε να μιλάνε ξένες γλώσσες και να προφητεύουν και στη Σαμάρια το ίδιο και στον Κορνήλιο το ίδιο και στην Έφεσο το ίδιο και παντού περιγράφεται στο Λόγο του Θεού η ίδια εμπειρία. Αυτοί που βαφτίζονταν εν πνεύματι Αγίου και Πυρή λαλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Και είχαν λάβει δύναμη ώστε να μπορούν πραγματικά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να λάβουν και τις διακονίες του Χριστού και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και να ζουν και τις εμπειρίες των ενεργημάτων του Θεού, των δυνάμεων του Θεού. Πιστεύω, αγαπητέ μου αδελφέ Τζιμ, ότι προσπάθησα, ίσως επιτυχώς, να σου περιγράψω τη μεγάλη διαφορά των αναγεννημένων αδελφών μας που δεν έχουν λάβει ακόμη την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή δεν τους έχει βαφτίσει ο Χριστός εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, με τους αναγεννημένους αδελφούς μας που πίστεψαν, πειθάρχησαν στο Λόγο του Θεού και εξήτησαν το Λόγο του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας θυμίζω ότι ακούσατε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή αυτή, μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε στην διεύθυνση που αυτή τη στιγμή φαίνεται στην οθόνη σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή σας χαιρετούμε και σας ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας με πολύ αγάπη ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας και να σας ευλογεί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου και δια Πνεύματος Αγίου.